Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 21 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. 2 λεπτά περίπου μετά τις 4. Μείνετε μαζί μας λοιπόν μέχρι τις 5, ώστε να μάθετε όλη την αυτοδιοικητική επικαιρότητα της ημέρας και τα βασικά θέματα φυσικά της επικαιρότητας γενικότερα. Να ξεκινήσω σε αυτό το σημείο όμως δίνοντας τρόπους επικοινωνίας. Τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή, να παρεμβαίνετε, να θέτετε τα δικά σας προβλήματα, τα δικά σας ερωτήματα και εμείς με τη σειρά μας να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις ή να απευθυνόμαστε στους αρμόδιους για τις απαντήσεις. Δημοσκοπήσεις papakiatika.tv.gr στο Facebook, Δημοσκοπήσεις Attica TV το κανάλι μας στο YouTube. 2-11-27-00-7-14 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attikatv.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου φυσικά μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Θα πάμε τώρα στο πρώτο θέμα της ημέρας. Σε πολύ σημαντικές αποκαλύψεις προχώρησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Στυλιανίδης, στην πρώτη του επί της ουσίας συνέδευση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο κύριος Στυλιανίδης μίλησε για την πρόσφατη κακοκαιρία και μάλιστα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που είχε εκείνες τις ημέρες, εκείνες τις ώρες, ενδεχομένως αν δεν είχαν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα και δεν είχε κλείσει ο Κηφισός, θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε εκατοντάδες θύματα. Θα πάμε τώρα στην Εύα Σουλούκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Στυλιανίδης. Εύα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις που είχαν γίνει αναφορικά με την κακοκαιρία Μπάλος και για τις επιπτώσεις που θα είχε τόσο στις υποδομές αλλά όσο και στους πολίτες. Να πούμε ότι όπως είπε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ από τους επιστήμονες είχαν γίνει εκτιμήσεις ακόμα και για 300 νεκρούς στην Αθήνα την περασμένη 5η 14 Οκτωβρίου και αν επιβεβαιωνόταν οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την ένταση της κακοκαιρίας, την αποφυγή αυτής της εξέλιξης συνέβαλε η απόφαση να απαγορευτεί η κυκλοφορία στον Κηφισό και το κλείσιμο των σχολείων. Οι επιστήμονες μας είχαν πει ότι θα φτάναμε τα 220 με 230 χιλιοστά ύψος βροχής και ο Κηφισός δεν θα άντεχε. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση να απαγορευτεί η κυκλοφορία. Μας επικρίνουν και για την υπερβολική μας αντίδραση. Σίγουρα όμως δεν κλείνουμε την πόλη για ψιλοπίδημα, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να αποφύγουμε το μεγάλο κακό. Κανείς δεν θα ήθελε να είναι μέρος μιας τέτοιας απόφασης, ακόμα και αν είχε πολιτικό κόστος, υπογράμμισε. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Στυλιανίδη, η χώρα δεν έχει τις υποδομές για να αντιμετωπίσει τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά όπως είπε, η ίδρυση του συγκεκριμένου Υπουργείου είναι μια ένδειξη πολιτικής βούλησης. Συγκεκριμένα είπε πως θα στήσουμε ένα πολύ μεγάλο ευέλικτο μηχανισμό στο Υπουργείο, όπου θα συντονίζουμε, θα ελέγχουμε και θα εποπτεύουμε όλες τις διαδικασίες και τις προετοιμασίες. Να πούμε ότι η πρόσληψη και η προετοιμασία στην ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα επιχειρούμε πρόληψη, όχι των 5 και των 10 λεπτών, αλλά μια συνεχή προσπάθεια να δημιουργήσουμε υποδομές για να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τις ανθρώπινες ζωές. Μίλησε για τη διασπορά των συνεργείων στα ευάλωτα σημεία, καθώς και τη μεταφορά πολιτών από κάποια σημεία στην Εύβοια και στη Δυτική Αττική, ώστε να μην έχουμε να μετακινήσουμε το βράδυ της καταιγίδας σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τι συμβαίνει τις ώρες του πανικού, δήλωσε στην συνέντευξή του. Να πούμε ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας επανέλαβε πως η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα πάρει 2 αεροπλάνα Καναντέρ από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 100% χρηματοδότηση. Να πούμε ότι το πρώτο αεροσκάφος είπε πως του προγράμματος θα δοθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Καλή συνέχεια. Εμείς παραμένουμε στο Υπουργείο Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση κρίσεων και το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι, μιλώντας στο Olympian Forum, σε ένα πολύ σημαντικό φόρουμ για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη συνέχεια της εκπομπής θα παρακολουθήσουμε τοποθετήσεις τόσο του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Μάκη Βορύδη, όσο και του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών του κ. Πέτσα. Αλλά σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τον κύριο Στυλιανίδη. Η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση, όπως ορίσαμε τον τίτλο του Υπουργείου, είναι εδώ με τις επιπτώσεις της και τρέχει με ρυθμούς ηλικιώδης. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μετριάσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο σημείο έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο και ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες όπου έχουν τα τρία επίπεδα εξουσίας που ενδεχομένως κάποιος να πιστέψει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα αγνοώντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αφέλεια, εγκληματική αφέλεια. Χρειάζεται το τοπικό πρόσημο. Χρειάζεται η ιδιαιτερότητα της περιοχής. Αυτά
δεν τα ξέρει κανείς καλύτερα εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είτε στο επίπεδο της περιφέρειας, είτε στο επίπεδο των Δήμων. Που σημαίνει ότι δίχως την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, θα αποτύχει οποιαδήποτε πολιτική. Πολύ σημαντική συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δευτέρου βαθμού στην διαχείριση των κρίσεων. Το επεσήμανε και ο ίδιος ο Υπουργός. Θα μείνουμε στο κομμάτι όμως της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα δούμε και άλλα ζητήματα. Σε λίγο θα δούμε και τις παρεμβάσεις που έγιναν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Αλλά πριν από αυτό, να πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί αυτή τη φορά βρίσκεται ο Άρης Δημητρίου για να δούμε και άλλα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως για παράδειγμα η βράβευση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και από μένα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, για την πολύτιμη συνεισφορά του στο έργο της Εκκλησίας, βραβεύτηκε σήμερα από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Τι έγινε στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, όπου με πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου απονεμήθηκε το μετάλλιο της Εκκλησίας Ελλάδος στον κύριο Πατούλη, ως ένδειξη ευχαριστίας και εκτίμησης για τη συνδρομή του στην επιτυχημένη εκδήλωση, τη μουσική εκδήλωση που έγινε το Σεπτέμβριο στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τίτλο «Για την πίστη και τη λευτεριά» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Γιώργο, ότι διαχρονικά η συνεργασία της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Περιφέρειας Αττικής είναι αγαστή και έχει να επιδείξει πολύ καλά αποτελέσματα σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Και να πάμε τώρα από τον Περιφερειάρχη Αττικής στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου, όπου είχε παρέμβαση τις προηγούμενες ώρες στη Βουλή και μάλιστα σε φόρουμ για τις σύγχρονες βιώσιμες και ανθρώπινες πόλεις. Ακριβώς, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Παπαστεργίου, μιλώντας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Φόρουμ Ελλάδα 2040, μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τονίζοντας ότι ούτως ή άλλως η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πιο κοντινό θεσμό στον πολίτη. Σημείωσε ωστόσο ότι το θολό τοπίο που επικρατεί, θέματα τα οποία να θυμίσουμε ότι θίχθησαν και στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη, όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία και η έλλειψη πραγματικής αυτοδιάθεσης και οικονομικής αυτοτέλειας, είναι παράγοντες που επηρεάζουν κατά πολύ το έργο των Δήμων, ώστε να επιτύχουν να ολοκληρώσουν τα έργα τα οποία είχαν εξαγγείλει. Σημαντικές παράμετροι, σύμφωνα με τον κύριο Παπαστεργίου, για μια αποτελεσματική αυτοδιοίκηση είναι να λειτουργήσει η προώθηση των θεσμικών αλλαγών. Ξέρουμε ότι και από το Υπουργείο Εσωτερικών δρομολογούνται τέτοιες μεταρρυθμίσεις, αλλά και να αυτοδιοικηθούν αυτοτελώς οι Δήμοι με αύξηση των πόρων που μπορούν να διαθέσουν. Επισήμανε ότι βασικός μοχλός όσον αφορά στο χρηματοδοτικό είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, τα οποία πρέπει και να αξιοποιηθούν. Εστιάζοντας στη δημιουργία τώρα των έξυπνων και ανθρώπινων πόλεων, είπε ότι το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η άναρχη δόμηση. Μιλάμε λοιπόν για το πρόβλημα της χωροταξίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις σύγχρονες πόλεις που θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών από φυσικές καταστροφές, τις δομές υγείας επαρκής, επαρκείς δομές παιδείας, ελεύθερους χώρους και επιλογές στην αστική κινητικότητα, επιλογές και ευκαιρίες στην εργασία, αλλά και να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Γιώργο. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Μένουμε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης φυσικά. Παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών στο Libyan Forum σχετικά με τις προσλήψεις και μάλιστα ο κύριος Βορύδης αποκάλυψε τον επόμενο σχεδιασμό του Υπουργείου σχετικά με τις προσλήψεις, αλλά απάντησε και στο ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ΕΝΦΙΑ στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Οι προσλήψεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εν γέννη στο δημόσιο είναι κυρίως άνθρωποι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης και δευτερευόντως άνθρωποι πια με δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει μια στροφή του δημοσίου στο επιστημονικό προσωπικό. Γιατί γίνεται αυτό? Κυρίως γιατί αισθανόμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα
το δημόσιο θα κληθεί, εν γέννη το δημόσιο, mm-hmm. αλλά και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, θα κληθούν να εκπληρώσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Τι σημαίνει αυτό? Να υλοποιήσουν έργα. Για να γίνει αυτό, τι χρειάζεται? Χρειαζόμαστε μηχανικούς, χρειαζόμαστε πληροφορικάριους, χρειαζόμαστε οικονομικούς. Άρα κυρίως χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να τρέξουν αυτό το αναπτυξιακό κομμάτι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα έχουμε 1000 μηχανικούς μέχρι το Μάρτιο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα τους βοηθήσει πολύ και στις τεχνικές τους υπηρεσίες, αλλά και σε ένα άλλο κομμάτι που φαίνεται ότι σήμερα γνωρίζει ανάπτυξη και έχει αυξημένη ζήτηση, και αυτό είναι οι άδειες της πολεοδομίας, οι οικοδομικές άδειες. Ξανάρχεται η ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση που θα έχουμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή πώς χρηματοδοτούνται οι Δήμοι? Χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τι είναι οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι? Είναι ένας μηχανισμός κατανομής του ποσού του προϋπολογισμού ανά Δήμο. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κριτήρια με τα οποία αυτό το ποσό που λέει η κυβέρνηση, που λέει ο προϋπολογισμός, ότι πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πάνε ανά Δήμο. Το μεγάλο ζήτημα με τον ΕΝΦΙΑ είναι το εξής. Εγώ αύριο το πρωί λοιπόν πείτε ότι ταιριάζω τα ποσά, πόσο είναι ο ΕΝΦΙΑ μετά τις μειώσεις που έχουμε κάνει τόσος, πόσο είναι το ποσό το οποίο έχουν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι τόσο. Πείτε ότι το κουμπώνω και λέω πολύ ωραία, πηγαίνετε να εισπράξετε τον ΕΝΦΙΑ. Αφήνω τα τεχνικά ζητήματα που θεωρώ ότι μπορούν να λυθούν, δηλαδή μηχανισμός εισπράξης που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πρέπει να γίνουν όμως και αν τα αποφασίσουμε θα γίνουν. Το βασικό θέμα είναι το εξής. Ο αγαπημένος εμένα Δήμος Ανατολικής Μάνης. Ναι. Άμα του μεταφέρω τον ΕΝΦΙΑ της Ανατολικής Μάνης, γιατί αυτός θα εισπράττει από τα κίνητα της Ανατολικής Μάνης, σε σχέση με το Δήμο Ψυχικού, που έχει έναν ΕΝΦΙΑ πάρα πολύ υψηλό, γιατί τα κίνητα έχουν πολύ μεγάλη αξία. Τελικώς, όταν το μεταφέρουμε, θα ισορροπεί ή δεν θα ισορροπεί? Άρα. Άρα εκεί λέει να υπάρξει ένας μηχανισμός εξισορρόπησης. Αν όμως δεν υπάρχει μηχανισμός εξισορρόπησης, τότε στην πραγματικότητα μήπως κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάνουμε με τους κεντρικούς αυτοτελείς? Απομακρύνεται αυτός ο σχεδιασμός, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Και να παρακολουθήσουμε και σε αυτό το σημείο τι είπε και ο Στέλιος Πέτσας, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και να πω χωρίς περιστροφές πώς φαντάζομαι εγώ μια πιο δυνατή αυτοδιοίκηση που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της περιφέρειάς μας. Βλέπω δύο πράγματα. Πρώτον, βλέπω ξεκάθαρες και περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους και στις περιφέρειες, με περισσότερους πόρους για να τις φέρουν σε πέρας. Και δεύτερον, οι τοπικοί άρχοντες σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, στα δημοτικά συμβούλια, στα περιφερειακά συμβούλια, φυσικά ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, να αναδειχτούν ως αυτό που είναι. Δηλαδή, ηγέτες σε τοπικό επίπεδο που πάνε την κοινωνία μπροστά. Το πρόγραμμα Τόνις Τρίτης είναι το πιο σημαντικό από τα έργα που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών στη διάθεσή του για να κινήσει προς τα μπρος τις τοπικές κοινωνίες. Ένα πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που με τις παρεμβάσεις μας από το Μάρτιο και μετά το έχουμε ανεβάσει το ονομαστικό του ύψος στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω, όπως είχα την ευχάριστη θέση να πω και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι θα αυξήσουμε το ποσό που είναι διαθέσιμο για τους Δήμους και τις περιφέρειές μας κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον. Γιατί έχουμε την ευτυχή συγκυρία, μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, να έχουμε στη διάθεσή μας πόρους για να βοηθήσουμε την αυτοδιοίκηση. Αλλάζουμε θέμα λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, νέο περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει προκύψει στον Ασπρόπυργο. Μιλάμε φυσικά για χωματερή, στην οποία αναδύονται μέχρι στιγμής άγνωστα αέρια από εκεί, λόγω της πρόσφατης φωτιάς. Για το συγκεκριμένο ζήτημα τοποθέτηση σε τηλεοπτικό σταθμό είχε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει άμεσα η πολιτεία. Δυστυχώς τα χέρια μας είναι δεμένα, δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως, από την πρώτη στιγμή και πριν δημιουργηθεί το μεγάλο πρόβλημα της πυρκαγιάς που από τότε καπνίζει η περιοχή, ναι, έχουμε κινηθεί και έχουμε πράξει τα δέοντα. Έχουμε ενημερώσει την περιφέρεια, ναι, τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου. Η περιφέρεια έχει παρέμβει, έχει στείλει την υπόθεση στην εισαγγελία, ναι, και δεν έχει γίνει τίποτα από την οργανωμένη υποτίθεται πολιτεία μας. Συμφωνώ απόλυτα και έχουν απόλυτο δίκιο οι κάτοικοι, αλλά όλοι μαζί θα πρέπει, και οι κάτοικοι και εσείς που αναδείξατε το θέμα και εγώ από τη μεριά μου, να επιμένω στις καταγγελίες που έχω κάνει ώστε το θέμα να λυθεί. Και να σας θυμίσω, όταν πριν 5 χρόνια κάει και το μεγάλο κλάι στην περιοχή του Ασπροπύργου πάλι, ξέρετε πότε απομακρυνθήκανε τα καμινεύματα από την πολιτεία? Πότε? Μετά από 5 χρόνια. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει.
5 χρόνια πραγματικά για να απομακρυνθούν επικίνδυνα καυμινεύματα από την περιοχή. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, θα ασχοληθούμε εκτενώς και τις επόμενες ημέρες, αλλά ένα μεγάλο ζήτημα για τη Δυτική Αττική είναι το ζήτημα της να έχουμε επί της ουσίας λύση στο θέμα των ναυπηγείων Ελευσίνας, να έχουμε την επόμενη μέρα επί της ουσίας, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις επόμενες ώρες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα προχωρήσει σε σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την αξιοποίηση των ναυπηγείων. Μαντίνα Πολυχρόνη βρίσκεται στο στούντιο. Να πάμε σε πιο light επί της ουσίας, αλλά πολύ σημαντικές από την άλλη ειδήσεις από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μαντίνα, με μεγάλο ενδιαφέρον σε περιμένουμε και σε ακούμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κατασκευή του βιοκλιματικού πρώτου δημοτικού σχολείου Κρυονερίου με χρηματοδότηση της περιφέρειας Αττικής ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η κατασκευή 12 αιθουσών διδασκαλίας και ΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, ενώ τα κτίρια θα έχουν συστήματα ηλιοπροστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου του 2022 θα πραγματοποιηθεί εκλογή προεδρίων στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Επιτροπές των Δήμων, όπως ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα βήματα που έχει κάνει η Περιφέρεια Αττικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Olympia Forum 2. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι στόχος είναι μέχρι το 2030 η Περιφέρεια να διαθέτει ψηφιακά το 80% των υπηρεσιών της, ενώ όπως είπε σύντομα θα παρέχονται ψηφιακά 253 υπηρεσίες. Δωρεάν προληπτικό έλεγχο για οστεοπόρωση προσφέρει ο Δήμος Πεντέλης αύριο Παρασκευή στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων από τις 9.30 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι. Συναγερμό έχει προκαλέσει στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων ξυλοφάγο έντομο που χτυπά τις μουριές της πρωτεύουσας. Υπολογίζεται ότι έχει μολυνθεί πάνω από το 30% των συγκεκριμένων δέντρων, με τα συνεργεία του Δήμου να κόβουν τις μουριές σε διάφορες γειτονιές της πόλης. Και κλείνοντας, την ρεμπέτικη μουσικοθεατρική παράσταση «Η Κραυγή των Ποντίων» θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο στη Νέα Ιωνία στις 8 το απόγευμα στην πολυγονική αίθουσα 7ου 5ου Λυκείου με ελεύθερη είσοδο. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Πολύ σημαντικές ειδήσεις. Πρέπει να σου πω ότι από τα πρώτα ρεπορτάζ που έχω καλύψει είναι για το κόκκινο σκαθάρι και τι προβλήματα δημιουργεί σε δέντρα που βρίσκονται σε δήμους. Είναι ένα θέμα όμως, γιατί μπορεί ο κόσμος να περνά από γειτονιές του Δήμου Αθηναίων και να βλέπει πολλά κομμένα δέντρα και να απορεί γιατί. Είναι αυτό μία εξήγηση, γιατί υπάρχει αυτό το έντομο το οποίο τρώει τις μουριές και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολλές, οι οποίες 1.500 περίπου υπολογίζεται, οι οποίες σε διάφορες γειτονιές της πόλης πρέπει να κοπούν. Μάλιστα. Θα πούμε κάτι περισσότερο, γιατί έχω ένα θέμα μετά που θέλω να σχολιάσουμε. Νομίζω είναι πολύ ωραίες οι εικόνες, αλλά πριν ξανά πάμε σε αυτό... Ξανά στο Δήμο Αθηναίων. Πάμε στο Δήμο Αθηναίων. Έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο για τη ρεμπέτικη μουσικοθεατρική παράσταση. Να πούμε στον κόσμο ξανά ότι είναι το Σάββατο. Είναι ένα αφιέρωμα, έχουμε δει πολλοί δήμοι το κάνουν, με ρεμπέτικα για την Σμύρνη, και θα έχει μέσα από ρεμπέτικη μουσική πολύ όμορφες ιστορίες να μεταδώσει. Είναι με μουσική και χορό μια θεατρική παράσταση. Είναι στην πολυγονική αίθουσα 7ου Γυμνασίου 5ου Λυκείου. Το Σάββατο στις 8 το απόγευμα στη Νέα Ιωνία. Και ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την οστεοπόρωση, να το πούμε ξανά, γιατί είναι οι ηλικίες, ειδικά όταν περνάνε τα 40, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και αυτή η πρόληψη. Δωρεάν προληπτικός έλεγχος στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων 9.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι αύριο Παρασκευή. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, τέλεσε πραγματικά έναν από τους πιο ιδιαίτερους, θα έλεγα εγώ, πολιτικούς γάμους στο Δημαρχείο. Και νομίζω οι εικόνες είναι τόσο χαρακτηριστικές και τόσο ιδιαίτερος ο γάμος που είναι άξιο αναφοράς. Είναι αυτό, Γιώργο, που λέμε: ο έρος χρόνια δεν κοιτά, ποτέ δεν είναι αργά. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για αυτή την πολύ τρυφερή ιστορία αγάπης. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουμε στις εικόνες μας, είναι ο κύριος Νίκος και η κυρία Μάρθα. Ο κύριος Νίκος, 87 ετών, και η κυρία Μάρθα, 85 ετών. Γνωρίστηκαν 15 χρόνια πριν. Και οι δύο χείροι, ο κύριος Νίκος ζούσε στη Γερμανία για πολλά χρόνια.
έχει και μία κόρη και δύο εγγόνια και που αποφάσισαν 15 χρόνια πριν που γνωρίστηκαν, μόνοι και οι δύο, να πορευθούν μαζί. Η κυρία Μάρθα ήταν λίγο δύσκολη γιατί στο να παντρευτούν, γιατί ο κύριος Νίκος της το ζητούσε όπως αναφέρει χρόνια, τελικά πίστηκαν και τέλεσαν τον γάμο στο Δημαρχείο Αθηναίων. Φυσικά με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη. Και υπάρχει και μία ιστορία, καθώς επειδή ο κύριος Νίκος, όπως είπαμε, ζούσε πολλά χρόνια στη Γερμανία, είχε γνωρίσει στο Μόναχο τον πατέρα του Κώστα Μπακογιάννη, τον Παύλο Μπακογιάννη. Επομένως, είχαν οι δύο άντρες πολλά να πούν για τη γνωριμία που είχε με τον πατέρα του Δημάρχου ο κύριος Νίκος. Από τις πιο ιδιαίτερες και τρυφερές στιγμές στο Δημαρχείο Αθηναίων. Ποτέ δεν είναι αργά, προφανώς, Γιώργο, για την αγάπη. Αυτό το απέδειξαν το πολύ όμορφο αυτό ζευγάρι. Και με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα. Καλή συνέχεια και να πάμε στα του κορονοϊού, να δούμε ποια είναι τα κρούσματα αναπεριφερειακή ενότητα της Αττικής, όπως φυσικά έχουν ανακοινωθεί από τον ΕΟΔΗ. 3.279 λοιπόν είναι στο σύνολο σε όλη τη χώρα, 659 είναι τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στην Αττική. Και πάμε τώρα αναπεριφερειακή ενότητα να σας δείξουμε τι συμβαίνει. Ανατολική Αττική 75 κρούσματα, στο βόρειο τομέα Αθηνών 98 κρούσματα, στη Δυτική Αττική 39 κρούσματα, στον κεντρικό τομέα Αθηνών 187 κρούσματα, στο δυτικό τομέα Αθηνών 74 κρούσματα, στα νησιά της Αττικής 12 κρούσματα, στο νότιο τομέα Αθηνών 80 κρούσματα και στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά 94 κρούσματα. Να δούμε τι γίνεται και σε σχέση με τα rapid test και τα αποτελέσματα που δείχνουν ουσιαστικά είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί. Στο Δήμο Διονύσου λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στους Δήμους της Αττικής. Στο Δήμο Διονύσου 116 συνολικά rapid test, τα δύο εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμο Κηφισιάς 164 rapid test, το ένα εκ των οποίων θετικό. Στο Δήμο Αμαρουσίου 353 rapid test, εκ των οποίων τα 8 θετικά. Στο Δήμο Ελευσίνας 115 rapid test, τα 2 εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμο Περιστερίου 277 rapid test, τα 4 εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμο Ηλίου 224 rapid test, τα 8 εκ των οποίων θετικά. Δήμος Χαϊδαρίου 186, 8 τα θετικά. Δήμος Αλίμου 248 rapid test, τα 3 θετικά. Και στο Δήμο Πειραιά 270 rapid test, εκ των οποίων τα 8 θετικά. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε η Υφυπουργός κυρία Αγκάγκα σχετικά με την πανδημία, την εξέλιξη και ποια είναι η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα. Μπαίνουμε στα δύσκολα και θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Το συμμερίζεστε? Ναι, το συμμερίζομαι. Νομίζω ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ήδη πει. Υπάρχει μια μεγάλη πόλωση γύρω από το εμβόλιο που είναι πολύ λυπηρό ότι υπάρχει, γιατί πραγματικά μπορούμε να σώσουμε ζωές. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς, γιατί προσπαθείς να πεις ότι τα πράγματα είναι αυτά και αρχίζει ένας αντίλογος, ναι, αλλά ο ΤΑΔΕ, ξέρω εγώ, είπε ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι από το εμβόλιο, ο ΤΑΔΕ είπε ότι δεν βοηθάει το εμβόλιο. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι χώρες με ψηλή εμβολιαστική κάλυψη έχουν πολύ λιγότερα προβλήματα και πολύ λιγότερους θανάτους. Χώρες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, χθες κάποιος μου έλεγε για την Τσεχία. Η Τσεχία με ένα πληθυσμό περίπου σαν το δικό μας και περίπου 50% εμβολιαστική κάλυψη. Έχει 30.000 θανάτους μέχρι στιγμής. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στις δημοσκοπήσεις. Στο δεύτερο μέρος έχουμε πολλά θέματα και από την αυτοδιοίκηση, αλλά φυσικά και άλλα θέματα να δούμε. Επιστροφή λοιπόν, δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων. Να σας ξαναδώσω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας για τις δικές σας παρεμβάσεις, για τα δικά σας ερωτήματα, αλλά και ό,τι φυσικά θέλετε να μας πείτε. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής 211-27-007-14, www.attica.tv.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube, Δημοσκοπήσεις Attica TV. Θα πάμε τώρα σε μια πολύ όμορφη πρόταση από την εκπομπή. Θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Εύα Σουλούκου, έτσι ώστε να μάθουμε τα πάντα για την εναέρια γιόγκα, κατά πόσο είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ένας εναλλακτικός τρόπος επικίνησης, η παιδική εναέρια γιόγκα, μπαίνει με γοργούς ρυθμούς στις ζωές των μικρών αθλητών.
Πολλές σχολές χορού έχουν ενσωματώσει τμήματα aerial yoga ανηλίκων που ξεκινούν από πολύ μικρές ηλικίες. Πίσω ανοίγω ποδαράκια λυγισμένα, μπράβο. Πάμε να τα πλέξω τα ποδαράκια στο πανί. Αφήστε χεράκια κάτω στο έδαφος. Πάμε στήριξη με τις παλάμες και ανεβαίνω σε μια υπέροχη handstand κατακόρυφο. Τεντώνω ποδαράκια ψηλά. Ωραία, και είμαστε έτοιμες να πετάξουμε. Για ελευθερώστε χέρια δεξιά-αριστερό στον αέρα. Σούπερ. Ωραία. Και πάμε από εκεί να ανέβω στην πρώτη μου πάνω αφού θα λυγίσω ποδαράκια. Ανέβω υπέροχες. Τα ωφέλη, όπως λένε οι ειδικοί, είναι πολλά. Τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα το σώμα τους, μαθαίνουν να αναπνέουν σωστά και διευρύνουν την ικανότητα της σκέψης, της φαντασίας και της έκφρασης. Προσφέρει μια εμπειρία μηδενικής βαρύτητας. Όταν το παιδί έρχεται σε επαφή με το πανί, συχνιδιάζει ευχάριστα. Γιατί νιώθει, λες και είναι ένας ακροβάτης, ένας χορευτής. Στην παιδική aerial yoga, οι ασκήσεις γίνονται με τη χρήση της αόρας και τα πλεονεκτήματα της ανασχόλησης ξεκινούν από τη σωματική υγεία και φτάνουν μέχρι και στη βοήθεια παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Με την αδυναμία συγκέντρωσης, το πανί αυτό που δίνει, τόσο αυτό που λέμε την αποσυμπή σπονδυλική στήριξη, που αιματώνεται ο εγκέφαλος, και τους φόβους και αυτά που διώχνουν στα παιδιά, είναι ότι έχει να κάνει ότι όταν ανεβαίνουμε το πανί, πρέπει να προσαρμόσουμε τη δεξιά, την τριτή πλευρά μας. Και το δύσκολο είναι ότι όταν το κεφάλι προς το έδαφος, αρχίζουμε και χάνουμε λίγο τον έλεγχό μας. Όχι, λέμε, κοιτάξτε λίγο την κοιλίτσα σας, κοιτάξτε λίγο προς τα πίσω, κοιτάξτε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Εκεί αρχίζουν και αντιλαμβάνονται και συγκεντρώνονται που τους βοηθάει σε αυτό, γιατί βρίσκουμε το κεφάλι προς το έδαφος. Και μείνουμε 2-3 λεπτά. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο ενηλίκων και το παιδικό τμήμα της aerial yoga, καθώς η προπόνησή τους προσαρμόζει μέσα και το παιχνίδι. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, πως αποτελεί έναν τρόπο που το παιδί μπορεί να γυμνάσει σώμα και μυαλό, έχοντας μόνο να κερδίσει. Σημαντική γυμναστική και δύσκολη από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τις εικόνες. Για να δούμε τώρα για τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Θα ξεκινήσουμε την επικαιρότητα Δυτικής Αττικής. Η Δυτική Αττική γυρίζει σελίδα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Λευτέρης Κοσμόπουλος για τις συμβάσεις μετατροπής χωματερής φυλής σε πράσινο πάρκο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δήμος ως Προπύργου Νίκος Μελετίου, σταθερό βήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το μήνυμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Πάμε στην εφημερίδα Θριάσιο, λοιπόν. Έλαβε παράταση η ΩΝΕΞ προς το τέλος του έτους στο σχέδιο εξυγείασης των ναυπηγείων Ελευσίνας στα αρμόδια δικαστήρια. Σημαντικές εξελίξεις περιμένουμε τις επόμενες ώρες και από τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με αυτό, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε και εμπλοκή και άλλου μεγάλου κολοσσού. Δήμος Χαϊδαρίου, έντονη διαμαρτυρία για τις συγχωνεύσεις τμήματων σε 3 σχολεία. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Αμαρισία. Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, πανεξελέγει ο Βλάσης Χιώμος, ανανέωσε τη θητεία του για 4η συνεχή φορά. Εφημερίδα Συνείδηση. Έργα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στις σχολικές μονάδες της Αθήνας για την πρόσβαση μαθητών με αναπηρία, σχολεία για όλα τα παιδιά. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Κοινωνική, Υπουργείο Εσωτερικών, τι ετοιμάζει για τους Δήμους. Ανακατανομή αρμοδιοτήτων, προσλήψεις, μεταφορά, έμφυα, το οποίο από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν επιβεβαιώνεται τουλάχιστον το τελευταίο, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις και του Υπουργού. Να πάμε τώρα σε αυτό το σημείο. Πέμπτη σήμερα, παράθυρο στην περιφέρεια όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Αυτή τη φορά όμως θα παραμείνουμε στην περιφέρεια Αττικής, αλλά θα πάμε σε νησί της περιφέρειας Αττικής και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χαρχαλάκη, τον Δήμαρχο Κυθήρων, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Παρακολουθήσατε κι εσείς το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Ως Δήμαρχος ενός νησιωτικού Δήμου, αλλά και πρόεδρος της Επιτροπής για τα Νησιά, είστε ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα του συνεδρίου? Περιμένατε κάτι παραπάνω? Κοιτάξτε να δείτε, μπορώ να πω ότι έχουμε και θετική αποτίμηση και αρνητική. Η θετική αποτίμηση έγκυται στο γεγονός ότι ακούσαμε πάρα πολλές εξαγγελίες για τα χρηματοδοτικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, που είναι κάτι το οποίο μας καίει. Δηλαδή δεσμεύτηκε το Υπουργείο, διαστόματος και του Υπουργού και του Υφυπουργού, για σταδιακή απόδοση μέρους των παρακρατηθέντων πόρων των κοινωνικών, των ΚΑΠ, από το 2023. Ο κύριος Κερακάκης έκανε ευρύτατες ανακοινώσεις για χρηματοδοτικά εργαλεία των Δήμων στο κομμάτι της ψηφιακής πολιτικής, που επίσης είναι πολύ σημαντικό για μας, όπως καταλαβαίνετε. Και τελικά, από ό,τι έχω αθροίσει, δημιουργείται με βάση τις εξαγγελίες ένα σημαντικό χρηματοδοτικό πακέτο για την αυτοδιοίκηση, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει και τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε προβλέπετε, Δήμαρχε, ότι το επόμενο διάστημα θα είναι μια καλύτερη μέρα για την αυτοδιοίκηση? Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια καλύτερη μέρα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Και κάτι στο οποίο εστιάσαμε όλοι οι δήμαρχοι, παρούσεις της πολιτικής ηγεσίας, είναι το ζήτημα της καταστατικής θέσης των αιρετών. Ξέρετε ότι η αυτοδιοίκηση έχει δεχτεί πάρα πολλά βέλη και θα σας θυμίσω ότι δεν είναι δυνατόν. Η αυτοδιοίκηση χειρίζεται και διαχειρίζεται περίπου το 30% του ΑΕΠ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν οι φορείς που διαχειρίζονται το 30% του ΑΕΠ να ευθύνονται για το 80% της κρατικής διαφθοράς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα θυμάστε ότι στις εκθέσεις του κυρίου Ρακιντζή για τη δημόσια διοίκηση, η προμετωπίδα ήταν... Του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης. Το πόσο διεφθαρμένη εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι η αυτοδιοίκηση. Μπορεί αυτό να συμβαίνει περιπτωσιολογικά, αλλά αρνούμαστε να δεχτούμε ότι οι φορείς που διαχειρίζονται το 30% του ΑΕΠ ευθύνονται για το 80% της διαφθοράς στην Ελλάδα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει με βάση τα νούμερα δηλαδή. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε και ζητάμε τη βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Δυστυχώς υπάρχουν αιρετοί 2 και 3 ταχυτήτων και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι θεσμικά σωστό. Και βέβαια, Δήμαρχε, να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Από ποια άποψη το λέτε? Γιατί είναι δήμαρχοι 2 και 3, εννοείται? Όχι μόνο δήμαρχοι και δήμα. Βεβαίως είναι και δήμαρχοι 2 και 3 ταχύτητων. Βεβαίως και ξεκάθαρα. Διότι εγώ, σαν δήμαρχος Κυθήρων, λόγω του μικρού πληθυσμού που έχει ο Δήμος, είναι κάτω από 20.000 κατοίκους. Για παράδειγμα, σας δίνω ένα παράδειγμα μόνο, δεν δικαιούμαι ιδιαίτερο γραμματέα. Αυτό είναι μια διάκριση. Για ποιο λόγο λοιπόν ο ιδιαίτερος γραμματέας του Δημάρχου πρέπει να σχετίζεται με το ύψος, με τον αριθμό του πληθυσμού? Αυτό ήταν μια διάκριση και με τους γενικούς γραμματείς των Δήμων, αν θυμάστε, και μετά από πολύ μεγάλη μάχη την οποία δώσαμε, αυτή η διάκριση σταμάτησε και πλέον όλοι οι Δήμοι μπορούν να έχουν γενικό γραμματέα ανεξαρτήτως πληθυσμού. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με μια σειρά άλλων πραγμάτων. Προφανώς έχουμε δήμους και δημάρχους 2 και 3 ταχυτήτων και το είπα και στο συνέδριο, αυτό στην ομιλία μου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει οι δήμοι και οι δήμαρχοι καταρχήν, που είναι οι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύτηκαν οι τοπικές κοινωνίες, πρέπει να έχουν μία σειρά εργαλείων στα χέρια τους, μία σειρά παροχών αν θέλετε, προκειμένου να επιτελέσουν το αναπτυξιακό τους έργο. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν είναι δουλειά δική μου να κάθομαι να συντάσω ο ίδιος τα έγγραφα τα οποία στέλνω στα Υπουργεία, ούτε είναι δουλειά του συναδέλφου του Δημάρχου στη Σίκινο να οδηγεί ο ίδιος το απορριμματοφόρο. Αυτό δεν είναι αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Επειδή, Δήμαρχε, το ακούσαμε πολλές φορές και στο συνέδριο, γιατί ήμασταν πάνω, το παρακολουθήσαμε πολύ στενά, ακούστηκε πολύ έντονα και το θέμα των ΚΑΠ. Και ότι πρέπει να μπουν και άλλα κριτήρια. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτό?
όχι απλά σύμφωνο, αλλά είναι κάτι το οποίο και ως Επιτροπή Νήσων της ΚΕΔΕ το έχουμε ζητήσει με πάρα πολλές αποφάσεις και πάρα πολύ συχνά το ζητάμε αυτό το πράγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι το παράδειγμα της Μυκόνου. Η Μύκονος παίρνει την κρατική χρηματοδότηση με βάση τον πληθυσμό που έχει το χειμώνα. Η Μύκονος όμως έχει 1 εκατομμύριο αφίξεις το καλοκαίρι, ίσως περισσότερες. Αυτές οι αφίξεις δεν επιβαρύνουν τα δίκτυα ίδρευσης, δεν επιβαρύνουν τα δίκτυα αποχέτευσης, δεν επιβαρύνουν τους δρόμους, την καθαριότητα. Άρα τι λέμε εμείς, ότι η ΚΑΠ, η κεντρική αυτοτελής πόρη, πρέπει να δίδονται στους δήμους με μία σειρά κριτηρίων που δεν πρέπει να είναι μόνο ο μόνιμος πληθυσμός όπως έχει καταγραφεί στην απογραφή. Που πολλές φορές, όπως ξέρετε, η απογραφή δεν δείχνει και τα πραγματικά δεδομένα. Υπάρχουν αποκλίσεις. Πολλές φορές έχουμε τεράστιες αποκλίσεις, πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Εμείς λοιπόν αυτό ζητάμε, να λάβει υπόψη της η κυβέρνηση στην κατανομή των ΚΑΠ, την έκταση ενός δήμου, την ορεινότητα, την ισιωτικότητα και την επιβάρυνση που δέχονται οι δήμοι και κυρίως τα νησιά από την τουριστική περίοδο. Και αν δεν γίνει αυτό, οι νησιωτικοί δήμοι ειδικά θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Δήμος σας πώς πήγε τουριστικά, Δήμαρχε, πώς κινήθηκε το προηγούμενο διάστημα, είσαστε ικανοποιημένοι, βέβαια, ήταν σε καλά επίπεδα? Φέτος ήταν ένα πολύ καλό καλοκαίρι, λαμβανωμένων υπόψη βέβαια των ιδιαίτερων συνθήκων που ακόμα υπάρχουν, και πιστεύω ότι και το καλοκαίρι το επόμενο θα είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι οι επαγγελματίες έμειναν ικανοποιημένοι φέτος. Είχαμε μεγάλη αύξηση, ειδικά σε σχέση με πέρσι, έτσι, αλλά θα σας πω ότι ο Ιούλιος έκλεισε με περισσότερες αφήξεις ακόμα και από τον Ιούλιο του 2019. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό, πολύ Βέβαια. Θετικό. Και για την Βέβαια. Τοπική κοινωνία που φαντάζομαι τα 2 τελευταία χρόνια στενάζει. Βέβαια, οπωσδήποτε, όπως και όλες οι τουριστικές περιοχές. Καλά, το καλοκαίρι του 2020 ήταν τραγικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά το φετινό καλοκαίρι πήγε αρκετά καλά. Να μιλήσουμε λίγο και για τον Δήμο και τις δράσεις και τα έργα σας. Δώστε μας ένα πλαίσιο πώς κινείται ο προγραμματισμός σας για το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επιλύσει το βασικό θέμα που είναι τα σκουπίδια. Έχουμε ένα υπερσύγχρονο χώρο υγειονομικής ταφής, έργο της περιφέρειας του ΠΕΠ Αττικής και του ΠΟΥΔΟΕ. Έχουν αποκατασταθεί οι 2 χαθά, στα Κύθρα και τα Δικήθρα. Και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων. Έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα ίδρευσης και δημοπρατούμε συνεχώς ακόμα περισσότερα. Η ίδρευση στα Κύθρα είναι ένα ζητούμενο. Δεν είναι, το νησί έχει νερό, αλλά είναι δύσκολο γεωγραφικά με βάση την κατανομή των οικισμών του, γιατί μιλάμε για ένα νησί 280 τετραγωνικών χιλιόμετρων με 70 οικισμούς. Δεν είναι όπως η Σκύρος που έχει τον ίδιο πληθυσμό με τα Κύθρα, αλλά είναι συγκεντρωμένη σε μια περιοχή στην πόλη ουσιαστικά. Υπάρχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχουμε πάρα πολλά έργα αναπλάσεων, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και ακόμα δημοπρατούμε περισσότερα. Θα σας πω ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2022 έχω δεσμευμένες ημερομηνίες για περίπου 24 δημοπρασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος Κηθείρων έχει τις περισσότερες δημοπρασίες σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αντίστοιχα νησιά, όχι μόνο της Αττικής και ευρύτερα. Γιατί κάναμε ένα πολύ καλό προγραμματισμό τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε πάρει πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις και από την Περιφέρεια και από το ΠΟΥΔΟΕ και από το ΕΣΠΑ και από το Φιλόδημο. Τώρα υποβάλαμε στο Τρίτζι έργα περίπου 16 εκατομμύρια. Δεν έχω παράπονο σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Το λέω αυτό. Το πρόβλημα είναι στην υλοποίηση. Δηλαδή καθυστερούν πάρα πολύ οι δημοπρασίες, τα πρακτικά, οι επιτροπές, οι αποκεντρωμένοι που είναι. Τη χαρακτήρισε ο συνάδελφος δήμαρχος του Αλίμου, ο Ανδρέας Κονδύλης, ως τη τροπή του ελληνικού κράτους. Λυπάμαι που το λέω. Είναι η τροπή του ελληνικού κράτους η αποκεντρωμένη. Φαίνεται πάντως από πλευρά Υπουργείου ότι εκεί θα υπάρξουν αλλαγές, βέβαια. Το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Δεσμεύει και ο κύριος Υπουργός ότι εντός του έτους θα υπάρξουν αλλαγές. Περιμένουμε να το δούμε.
Πάντως και στο επίπεδο των αλλαγών, Δήμαρχε, αυτό που κατάλαβα, τουλάχιστον από τα όσα παρακολούθησα, είναι ότι και εκεί είχατε πολύ υψηλότερες προσδοκίες για τις αλλαγές που θα είχαμε στις αποκεντρωμένες σε σχέση με αυτές που προσανατολίζεται το Υπουργείο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα σε ποιες αλλαγές προσανατολίζεται το Υπουργείο, γιατί ο Υπουργός δεν έδωσε σαφή εικόνα. Το μόνο το οποίο είπε είναι ότι εντός του έτους θα υπάρξουν αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν σας κρύβω ότι το ζήτημα των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της λειτουργίας τους άπτεται του πυρήνα του ίδιου του συντάγματος, όπως ξέρετε. Και πολλές φορές μπορεί ο νομοθέτης και ο υπουργός να θέλει να κάνει αλλαγές και να τον μπλοκάρει η ουσία του συντάγματος. Γι' αυτό κρατάω μικρό καλά. Και θα ήθελα, Δήμαρχε, να κλείσουμε με μια πολύ σημαντική είδηση. Συμπληρώνονται 5 χρόνια επί της ουσίας από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και έχετε και μια πολύ σημαντική εκδήλωση αύριο. Βεβαίως. Γι' αυτό το 2016, και θα βρίσκεστε στον Πειραιά. Οι 8 δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, δηλαδή οι δήμαρχοι Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, Έγινας, Τριζινίας, Μεθάνων, Πόρου, Ίδρας, Σπετσών και Κυθύρων, ιδρύσαμε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής με αρχικό σκοπό την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του Προγράμματος LEADER. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε συμπληρώσει 5 χρόνια λειτουργίας. Υλοποιούμε στους 8 Δήμους το πρόγραμμα LEADER με δημόσια δαπάνη 9,3 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά και τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα. Είναι και έργα των Δήμων και έργα των φορέων, αλλά και έργα της ιδιωτικής οικονομίας, εστίαση, τουρισμός, υπηρεσίες κτλ. Και αύριο το απόγευμα έχουμε την εκδήλωση για τα 5 χρόνια του δικτύου με κεντρικούς ομιλητές των Υφυπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κατσαφάδο, και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Γεωργίας, τον κύριο Παπαγιαννίδη. Και βέβαια μια σειρά άλλων ομιλητών και επισήμων. Είναι μια σημαντική δράση για τους 8 Δήμους, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση ενός σημαντικού προγράμματος χρηματοδοτικού, αλλά κυρίως επειδή τα δίκτυα Δήμων, με βάση τον νόμο 4674 του 20, είναι πλέον επίσημα φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που ενεργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Και έτσι, οπότε Δήμαρχε, βοηθούν αυτές οι συμπράξεις των Δήμων? Όχι απλά βοηθούν, είναι απαραίτητες για την ορίμανση των έργων. Χωρίς τα δίκτυα Δήμων, χωρίς τις αναπτυξιακές, χωρίς την ΕΕΤΑ, χωρίς τη ΜΟΔ, ούτε το πρόγραμμα Τρίτσης θα μπορέσει να υλοποιηθεί, ούτε τα άλλα προγράμματα τα οποία έρχονται. Το καλό δηλαδή που έχουν αυτές οι συμπράξεις, οι οποίες προβλέπονται στον νόμο, δεν είναι δική μας εφεύρεση, είναι ότι δρούν με πολύ ευέλικτο τρόπο, πάντα στα πλαίσια της διαφάνειας και της νομιμότητας, αλλά με πολύ ευέλικτο τρόπο, κυρίως ό,τι αφορά την εκπόνηση των μελετών και την ορίμανση των έργων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Δήμους. Πάντως, αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, και από τα όσα λέτε, ότι είστε επιφυλακτικό σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι θετικά από τη μία, γιατί εξασφαλίζονται πόροι, αλλά δεν ξέρετε πόσο άμεσα μπορούν να τρέξουν. Μα το θέμα είναι πώς θα υλοποιήσουμε αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν. Εγώ με 2 μηχανικούς στα κύτταρα, πώς θα τα υλοποιήσω αυτά? Είναι προφανές ότι ένας συνάδελφος που έχει μια τεχνική υπηρεσία με 50 μηχανικούς ή με 40 θα πάρει τη μερίδα του λέοντος. Αλλά να σας πω κάτι, εχθές άκουγα τον συνάδελφο, τον δήμαρχο του Πειραιά, που έλεγε ότι ο ολόκληρος Δήμος Πειραιά, ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Αττικής, έχει 20 μηχανικούς μόνο. Οι οποίοι είναι μηχανικοί και για την τεχνική υπηρεσία και για την υπηρεσία δόμησης. Για την πολεοδομία δηλαδή. Και σας θυμίζω ότι ο Δήμος Πειραιά εξυπηρετεί πολεοδομικά και τους όμορους. Και μάθε, τα κύθυρα εξυπηρετούνται από το Δήμο Πειραιά πολεοδομικά. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα στη στελέχωση των Δήμων. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ένα μέρος αυτού του προβλήματος ήρθε να λύσει ο νόμος 4674 του 20, του κυρίου Θεοδωρικάκου, που έδωσε τη δυνατότητα στους Δήμους να συμβάλλονται με προγραμματικές συμβάσεις, με τα δίκτυα Δήμων, με τις αναπτυξιακές εταιρείες κτλ., για να υλοποιούν τα έργα τους. Και κυρίως για να τα οριμάζουν. Μάλιστα. Κατανοητό, Δημάρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Με μεγάλη χαρά να τα πούμε και αύριο στην εκδήλωση. Βεβαίως, σας... βεβαίως. Και καλή επιτυχία φυσικά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, εδώ στις δημοσκοπήσεις, και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Καλό απόγευμα.